Θα πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάνο Μακρυγιαννάκη, έναν κριτικό, έναν μεσαρίτη, ο οποίος έχει γίνει Βρυξελιώτης τα τελευταία χρόνια και όχι άδικα βέβαια, καθώς διατηρεί ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στην καρδιά της Ευρώπης. Κύριε Μακρυγιαννάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα από Βρυξέλλες. Και νομίζω έχετε και καταγωγή από τη Μεσαρά, να το σημειώσουμε και αυτό, έτσι. Η σύζυγός μου είναι από Μεσαρά, εγώ είμαι από Βασιλιάς. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, έστω και διαδικτυακά, κύριε Μακρυγιαννάκη, γιατί είναι λίγο δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά η επικοινωνία είναι αυτή που μας φέρνει κοντά και μας ενώνει τελικά, ακόμα και μέσω της τεχνολογίας. Κύριε Μακρυγιαννάκη, έχετε ένα από τα κορυφαία εστιατόρια και άλλωστε αυτό διατυπώθηκε και πρόσφατα με τα πρόσφατα στοιχεία κάποιου διαγωνισμού. Θα μας τα εξηγήσετε κι εσείς εκεί στις Βρυξέλλες. Έχετε μαγέψει τους πάντες, εγώ αυτό έχω καταλάβει, με τις κριτικές γεύσεις, με το απάκι, με το ελαιόλαδο, με τα κριτικά προϊόντα. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την προσπάθεια και πότε για πρώτη φορά πήγατε τελικά στις Βρυξέλλες και ξεκινήσατε το όλο εγχείρημα. Βασικά αυτό το ξεκίνησα μαζί με τη σύζυγό μου πριν από 11 χρόνια. Ήρθαμε για ένα χρόνο στις Βρυξέλλες και είμαστε τώρα 11 με δύο παιδιά, ένα εστιατόριο και συνεχίζουμε παρακάτω. Αλλά η καρδιά μας παραμένει στην Κρήτη. Για πείτε μας λίγο, βλέπουμε πολλές προσωπικότητες γενικότερα, βλέπουμε και πρόσωπα από το ελληνικό κοινοβούλιο να βρίσκονται τακτικά στους χώρους του εστιατορίου, να γεύονται αυτές τις απολαυστικές δημιουργίες στις οποίες τους ετοιμάζετε. Ποια είναι εκείνα τα υλικά τα οποία διαφοροποιούν το δικό σας χώρο, το δικό σας εστιατόριο, συγκριτικά με τα υπόλοιπα που βρίσκονται εκεί τριγύρω, στις Βρυξέλλες? Αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε στους ξένους να καταλάβουν τι σημαίνει Κρήτη. Και την Κρήτη το καταλαβαίνεις μόνο μέσα από τα προϊόντα της. Δηλαδή, ελαιόλαδο, απάκι. Το απάκι. Τι είναι το απάκι και γιατί έγινε το απάκι. Δηλαδή, είναι μια κουλτούρα. Προσπαθούμε να σου δείξουμε τη φιλοσοφία. Όχι μόνο της παράδοσης και τι δημιούργησε την παράδοση. Δηλαδή, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τον ξένο καταναλωτή στην κουλτούρα της Κρήτης. Και όχι μόνο. Πώς αντιλαμβάνονται γευστικά τις δημιουργίες τις δικές σας, κύριε Μακρυγιαννάκη? Δηλαδή, πώς συμπεριφέρονται απέναντι στο απάκι, απέναντι στο κριτικό ελαιόλαδο και ενδεχομένως και κάποιες άλλες νοστιμιές από την Κρήτη? Ναι. Στην αρχή υπήρξε μια δυσπιστία γιατί ήταν, το απάκι ήταν κάτι, ένα παράδειγμα, κάτι που δεν αναγνωρίζαμε. Απάκι, σε κουάσα, τι είναι αυτό? Όταν μάθανε τι είναι το απάκι, τους αρέσει. Όλοι οι ξένοι, και αυτό φαίνεται και από τον τουρισμό μας, έρχονται στην Κρήτη για να δοκιμάσουν γεύσεις που δεν ξέρουν. Για ποιο λόγο δηλαδή κάποιος να έρθει στην Κρήτη για να φάει πίτσα? Πρέπει να φάει το απάκι. Έτσι είναι και το φύλαμα. Στην αρχή του συμπεριφερόταν κατά τον ίδιο τρόπο. Ένας τουριστικός προορισμός. Μετά καταλάβανε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Ότι δεν έχει καμία διαφορά το φύλαμα με την Κρήτη. Και αυτό είναι τα προϊόντα. Για πείτε μου λίγο, με φόντο βέβαια και με τα προϊόντα τα οποία αναφέρετε κι εσείς, προσφάτως λάβατε κάποιες διακρίσεις ή κάνω λάθος? Έχω λάβει αρκετές διακρίσεις. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια συμμετέχω ως κριτής σε μια εταιρεία που πιστοποιεί προϊόντα. Πιστοποιεί την πρώτη ύλη σε τυφλές δοκιμές. Ο κόσμος εκεί στις Βρυξέλλες, μιας και μιλάμε για μια πολυπολιτισμική πόλη, επιλέγει το διαφορετικό, θα επιλέξει το ελληνικό φαγητό εύκολα? Το φοβάται? Πώς τους βλέπετε? Ο κόσμος είναι ανοιχτός σε αλλαγές. Θέλουν να δοκιμάσουν κάτι αυθεντικό, κάτι νέο. Έχουν κουραστεί με τα κλισέ, τα παλιά, σουβλάκι μουσακάς. Πλέον θέλουν κάτι διαφορετικό. Για πείτε μας κάποιες από τις δημιουργίες, ονοματίστε τις, να καταλάβουμε κι εμείς λίγο πώς δημιουργείται. Περιγράψτε μας κάποια από τα πιάτα, γιατί φαντάζομαι ότι τα αλλάζετε και λίγο. Έτσι. Ναι. Τα αλλάζω σχεδόν καθημερινά. Πρωτοβραβεύτηκα με γαμοπύλαφο και τσιγαριαστό. Τώρα αυτή τη στιγμή φτιάχνω κόκορα με μπάμιες. Ροφό δεν βρίσκω, γι' αυτό δεν. Εντάξει, ναι. Μακάρι να ήμασταν τώρα και εμείς εκεί να κάναμε ένα τραπέζι παρέα. Σας περιμένω. Και αυτό που
έχω βάλει σαν στοίχημα τώρα είναι ο κριτικός αμπελώνας. Τι εννοείτε, να δημιουργήσετε εσείς έναν αμπελώνα εκεί ή να φέρετε τα κρασιά από την Κρήτη, ήδη δουλεύω, βέβαια. Έτσι. Ήδη δουλεύω μόνο ελληνικά κρασιά και μιλώντας για κριτικό αμπελώνα προσπαθώ να τους μιλήσω τι σημαίνει κριτικό κρασί, τι σημαίνει βιβιανό, τι σημαίνει λιάτικο, τι σημαίνει μαλβάζια. Προσπαθώ, δεν έχω στο μαγαζί μου ξένες ποικίλες όπως καμπερνέ και μερλό. Έχω μόνο ελληνικές και τώρα έχω δώσει βάση πολύ στον κριτικό αμπελώνα. Και δουλεύουμε πάρα πολύ με κριτικά κρασιά. Έχετε μετανιώσει ποτέ, κύριε Μακρυγιαννάκη, που φύγατε από την Ελλάδα? Έτσι, σε κάποιες σκέψεις, καμιά φορά που μπορεί να βρίσκεστε στο σπίτι ή κάπου μόνο σας, να πείτε μου λείπει το νησί? Σαν την Κρήτη, ποθές. Ποθές. Σαν την Κρήτη, ποθές. Δεν το έχω μετανιώσει που έχω φύγει. Όχι, δεν το έχω μετανιώσει. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να φέρω την Κρήτη εδώ. Πολύ σημαντική μου λείπει. Κουβέντα. Μου λείπει. Φαντάζομαι ότι θα βρίσκετε χρόνο κάποιες φορές να έρχεστε με την οικογένεια. Δεν έχετε αποκοπεί εντελώς με την Κρήτη, έτσι? Όχι, η οικογένειά μας και με τις σύζυγούς μου είναι κάτω. Α, είστε μόνος σας στις Βρυξέλλες? Όχι, με τη σύζυγό μου. Με τη σύζυγο. Α. Με τη σύζυγο, αλλά οι οικογένειές μας, τα πατρικά μας, έτσι, είναι στην Κρήτη. Και τα παιδιά μου πρέπει να γνωρίζουν τα πατρικά μας. Και θέλω να συνεχίσουν να τα γνωρίζουν. Μάλιστα. Κύριε Μακρυγιαννάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε λίγο χρόνο και ήσασταν μαζί μας εδώ, να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Νομίζω σας γνωρίσαμε και οποιοδήποτε φαντάζομαι που μας βλέπει τώρα βρεθεί κάποια στιγμή στην καρδιά, εκεί που δρομολογούνται και διαδραματίζονται όλες οι κρίσιμες αποφάσεις και λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια στιγμή, αν θα βρεθεί, θα έρθει να σας συναντήσει σίγουρα για να γευτεί το εναλλακτικό, το διαφορετικό και πώς εσείς παρουσιάζετε την κριτική κουζίνα και τον κριτικό ίνο προς όλους τους επισκέπτες. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας βράδυ. Και θα σας ξαναδούμε πολύ, πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ.